Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας και επιτρέψτε μου, το νιώθω μέσα μου, το έχω ανάγκη, να ευχαριστήσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και την ΚΝΕ για την μεγάλη τιμή που μου κάνουν τα τελευταία χρόνια τις προσκλήσεις να συμμετέχω σε συνέδρια, σε εκδηλώσεις στο Περισσό, σε συναυλίες εδώ στο φεστιβάλ, πράγμα που με τιμά και με συγκινεί. Με την ευκαιρία ήθελα να συγχαρώ τον Δημήτρη Κουτσούμπα, γιατί παρακολούθησα την προηγούμενη εβδομάδα το λόγο του στο φεστιβάλ ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη. Και ελπίζω όσοι τον παρακολουθήσατε να συμφωνήσετε μαζί μου, οι υπόλοιποι να τον ψάξετε να τον βρείτε, γιατί ήταν ένας λόγος μαρξιστικός, λενινιστικός, που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από κείμενα πολύ σημαντικών θεωρητικών του μαρξισμού, λενινισμού. Είχε εκλαϊκευτικά σημεία όπου χρειαζόταν και κυρίως για πρώτη φορά συνολικά αισθάνθηκα ότι επιχείρησε σε αρκετές περιπτώσεις με επιτυχία να δώσει εξηγήσεις για ζητήματα και για προβλήματα που όλους μας προβληματίζουν τα τελευταία χρόνια, να εξηγήσει γιατί ο βάρβαρος καπιταλισμός με την τεράστια δύναμη των μέσων που διαθέτει δημιουργεί συνειδήσεις πολιτικά χαμηλού επίπεδου, γιατί αυτό είναι μια αιτία, γιατί υπήρξαν προβλήματα, αν θέλετε, στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα τα τελευταία 30 χρόνια, τα τελευταία 40 χρόνια στην Ευρώπη, γιατί έγινε ζημιά με τον υπαρκτό σοσιαλισμό, αλλά ταυτόχρονα να τονίσει ότι εμείς έχουμε υποχρέωση να παλεύουμε καθημερινά, να μην βιαζόμαστε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα, φίλες και φίλοι, είναι νόμος, αλλάζουν. Το θέμα είναι να τα αλλάξουμε στη σωστή κατεύθυνση. Όχι στο χάος, αλλά έστω σε αυτό που φαίνεται ουτοπία αυτή τη στιγμή. Το έχω ξαναπεί και εδώ. Να φτάσουμε σε μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να φτάσουμε σε μια κοινωνία που, όπως ο δικός μας Κάρολος είπε, ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποίηματα.
Εγώ το μόνο, το λίγο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι μέχρι τέλους θα είμαι εδώ.